Στο μάθημα της επιχειρηματικής ανάπτυξης κατανοήσαμε την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου και γνωρίσαμε το πώς πρέπει η νέα επιχείρηση να καταστρώνει το επιχειρηματικό της πλάνο. Στην παρούσα διάλεξη θα συζητήσουμε για το σχεδιασμό επιχειρηματικών μοντέλων ψηφιακών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση της ψηφιακής επιχείρησης, το μοντέλο θα πρέπει να ενσωματώνει και να χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού, ώστε να μπορέσει να οδηγηθεί σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες για τον ορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα γνωστό είναι το Canvas Business Model από τους Alexander Osterwalder και Yves Pinet, που παρουσιάστηκε στο μάθημα της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων έχουν προταθεί και από άλλους ακαδημαϊκούς, ενώ εμείς στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων που προτείνει ο καθηγητής Michael Rapp. Εκείνος ορίζει τα μοντέλα του με βάση το μοντέλο εσόδων της επιχείρησης, δηλαδή το πώς η εταιρεία θα δημιουργήσει έσοδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μία ψηφιακή επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει συνδυασμό των μοντέλων εσόδων που θα παρουσιαστούν ώστε να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της. Στην παρούσα διάλεξη θα παρουσιάσουμε τα βασικά μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων, αυτά του εμπόρου, του κατασκευαστή, του μεσάζοντα και του διαφημιστή. Στην επόμενη διάλεξη θα παρουσιάσουμε περισσότερο σύνθετα μοντέλα. Θα δείξουμε το συνδρομητικό μοντέλο, γνωστό και ως freemium, το μοντέλο του συνεργάτη, το μοντέλο του διαμεσολαβητή πληροφοριών, το μοντέλο της κοινότητας και τέλος μοντέλα διαμοιραζόμενης οικονομίας. Αρχικά ξεκινήσουμε από το μοντέλο εμπόρου, όπου τα έσοδα που έρχονται από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε πελάτες. Στην ουσία πρόκειται για χονδρεμπόριο ή λιανικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Εδώ μπορούμε να έχουμε μεγάλο εύρος στην ένταση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Ξεκινάμε από την περίπτωση του παραδοσιακού εμπόρου με φυσικά καταστήματα που ταυτόχρονα διατηρεί ιστότοπο στο διαδίκτυο για την προώθηση των προϊόντων. Οι πελάτες αναζητούν προϊόντα και ενημερώνονται από τον ιστότοπο. Όμως, όλες οι πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω φυσικών καταστημάτων. Ο ιστότοπος λειτουργεί ως ηλεκτρονικός κατάλογος των προϊόντων. Τα έσοδα, λοιπόν, προέρχονται από τις πωλήσεις αγαθών από το φυσικό κατάστημα. Στη συνέχεια, διακρίνουμε την περίπτωση του εμπόρου, που εκτός από τα παραδοσιακά του καταστήματα διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα. Στα αγγλικά το μοντέλο ονομάζεται Bricks and Clicks. Η λέξη Bricks σημαίνει τούβλα και παραπέμπει στο φυσικό κατάστημα. Τα Clicks παραπέμπουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει από το φυσικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί ως συμπληρωματικό σημείο πώλησης των προϊόντων του στο διαδίκτυο. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναζητά πληροφορίες για τα προϊόντα, θέτει παραγγελίες και πληρώνει ηλεκτρονικά, ενώ τα προϊόντα του παραδίδονται συνήθως μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Στην ακραία περίπτωση του εικονικού εμπόρου, η ψηφιακή επιχείρηση λειτουργεί μόνο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς φυσικά σημεία πώλησης. Εδώ τα έσοδα προέρχονται μόνο από τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο καταναλωτής πάλι αναζητά πληροφορίες, παραγγέλνει και πληρώνει ηλεκτρονικά, ενώ τα φυσικά προϊόντα του παραδίδονται μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Ένα κλασικό παράδειγμα εικονικού εμπόρου αποτελεί το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο πολυκατάστημα πλέον Amazon.com. Στην περίπτωση του εμπόρου πληροφοριακών αγαθών, με τον αγγλικό όρο Bitvendor, αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικό κατάστημα ψηφιακών προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε αυτά ανήκει η μουσική, διάφορες ψηφιακές εικόνες και το λογισμικό. Ο καταναλωτής δρά όπως στην περίπτωση του εικονικού εμπόρου, μόνο που εδώ υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης των αγαθών. Ο χρήστης απλά τα κατεβάζει από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το Apple iTunes Music Store. Στην περίπτωση του κατασκευαστή, μια εταιρεία που παράγει προϊόντα βασίζεται στο διαδίκτυο για να έχει άμεση πρόσβαση σε πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό συμπιέζει το κανάλι διανομής, αφαιρεί τους μεταπολιτές και με τους μεσάζοντες. Το μοντέλο του κατασκευαστή βασίζεται στην αποδοτικότητα, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και στην καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεων των πελατών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Dell με τον ιστότοπό της. Μέσω του ιστότοπου επιτρέπει στους πελάτες της, κατά την παραγγελία υπολογιστών, να δημιουργήσουν οι ίδιοι το μοντέλο τους. Δηλαδή, τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μέρη του υπολογιστή που επιθυμούν, ώστε να παραγγείλουν ένα προϊόν που να πληρεί τις δικές τους ανάγκες. Ένα άλλο μοντέλο ψηφιακής επιχείρησης είναι αυτό του μεσάζοντα. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφιακή επιχείρηση συνήθως λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα, ως ηλεκτρονική αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υιοθέτηση του μοντέλου του μεσάζοντα αποτελεί η επιχείρηση eBay. Ο πολιτής πουλεί τα προϊόντα του μέσω της αγοράς και ηλεκτρονικά, ο αγοραστής τα αγοράζει. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως μεσάζον μεταξύ αγοραστή και πολιτή, ως ενδιάμεσος για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Κατά την πληρωμή από τον αγοραστή, χρεώνεται τέλος η προμήθεια για τη συναλλαγή. Τα έσοδα της ψηφιακής επιχείρησης προέρχονται από αυτά ακριβώς τα τέλη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στο μοντέλο του διαφημιστή, ένας ιστότοπος που παρέχει περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα μια ηλεκτρονική εφημερίδα ή υπηρεσίες, όπως παράδειγμα μια μηχανή αναζήτησης, παρέχει επίσης χώρο για διαφημίσεις. Τα γνωστά ads. Οι διαφημιζόμενοι θέτουν ψηφιακές διαφημίσεις. Τις ηλεκτρονικές διαφημίσεις τις βλέπουν οι καταναλωτές. Ο ψηφιακός διαφημιστής διαλαμβάνει έσοδα σύμφωνα με τον αριθμό των εμφανίσεων των διαφημίσεων, τα impressions, ή με τα click πάνω στη διαφήμιση ή γενικότερα με βάση τις πράξεις του καταναλωτή σε σχέση με το ad. Τα έσοδα είναι σημαντικά στην περίπτωση που η κίνηση προς τον ιστότοπο είναι μεγάλη ή πολύ εξειδικευμένη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μηχανή αναζήτησης Google που αντλεί έσοδα από τα Google AdWords. Τα Google AdWords είναι ένας τρόπος ψηφιακής διαφήμισης και θα παρουσιαστούν στη θεματική ενότητα για το ψηφιακό μάτι. Για τα υπόλοιπα μοντέλα μας μπορείτε να δείτε την επόμενη διάλεξή μας.